Όχι ρε φίλε, να θες να ξεκινήσεις το vlog σου έξω και να γίνει της πουτάνας, τον Ιούνιο. Μόνο σε μένα γίνονται αυτά. Γι' αυτό πάμε στην Κουζ. Είναι κλειδωμένα. Πάω την άλλη. Τώρα είμαστε στην κουζίνα. Νομίζω πρέπει να σας αφήσω κάπου εδώ. Θα σας φτιάξω λίγο. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην κουζίνα των άλλων. Γιατί είμαι εδώ, δεν θέλω να βάλω ένα ποτήρι νερό βασικά. Που έχουμε ποτήρια ρε. Ποτήρια. Ποτήρια. Εδώ είμαστε, μία κούπα κάτω πάνω. Είμαι σίγουρος ότι αναρωτιέστε πού στο καλό βρίσκομαι τόσο καιρό, γιατί δεν κάνω βίντεο. Και βασικά κάποιοι από εσάς, ή μάλλον πολλοί από εσάς, μπορεί να ξέρετε τι έκανα τόσο καιρό, γιατί έχετε δει το βίντεο των άλλων. Ωπα ρε, έπεσαν τα παγάκια κάτω ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, γέμισε το νερό μέχρι πάνω και δεν το κατάλαβα καν. Okay, πρέπει να σφουγγαρίσω τώρα ρε. Βασικά θα πιω λίγο. Okay. Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε ιδέα τι κάνω αυτή τη στιγμή, να πάτε να δείτε αυτό το βίντεο που σας είπα. Και μόλις το δείτε, ελάτε να συνεχίσετε αυτό το βίντεο. Έγινε! Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα έρθω εδώ λίγο να κάτσω, να σας μιλήσω. Γιατί έψαχνα ένα ωραίο πλάνο που να. Okay. Νομίζω επέλεξα ένα πολύ καλό πλάνο. Άρα, μήπως να μην κάνω βίντεο. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτό είναι το πρώτο βίντεο που βγάζω από το project, μέσα από το project, αφού έχει ανακοινωθεί στο άλλο κανάλι το ότι θα μένουμε μαζί, εγώ, Μπούγια, Τσάκ και ο Πάνες. Και είμαι χαρούμενος γιατί από εδώ και πέρα θα ξεκινήσω να κάνω και vlogs. Γενικά θέλω να πειραματιστώ πάρα πολύ με βίντεο πέρα από gaming. Ποιος? Βίντεο. Ο Πάνες, ήθελα να πετάξει τα σκουπίδια. Νομίζω πρέπει να αλλάξω πλάνο και να φύγω από εδώ. Να πάμε να σας δείξω και λίγο το δωμάτιό μου. Θα σας πάρω μαζί μου δηλαδή τώρα. Φεύγουμε. Ωχ, τώρα είδατε και τα σκουπίδια που είχε πίσω. Τα είχα κρύψει για το πλάνο. Και από εδώ πάμε στον πρώτο, όπου είναι τα υπνοδωμάτια μας εδώ πέρα, του Τσαχ, του Μπούλια, το δικό μου, και από εδώ μέσα είναι του Πάνες. Αλλά εμείς σήμερα θα πάμε στο δικό μου που είναι εδώ. Εν τω μεταξύ, για κάποιον λόγο υπάρχει ένας καναπές εδώ πέρα. Και αυτός ο καναπές είναι δικός μου. Τον είχα και στο προηγούμενο σπίτι, αν θυμάστε, και στο προηγούμενο σπίτι. Και βασικά τον είχαμε από εδώ έξω. Τον είχαμε εκεί, αλλά λογικά επειδή έβρεχε, τον βάλαμε μέσα. Πολύ χρηστικός καναπές γενικά. Απλά υπάρχει εδώ μάλλον για να περιμένει ο σανσέρ να έρθει. Ήταν πολύ φλέξη να το κόψει. Οπότε εμείς θα πάμε στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, για έλατε εδώ. Απλά πήρα ό,τι είχα στο άλλο μου σπίτι και τα έβαλα σε ένα δωμάτιο. Βασικά πρέπει να σας. Πού είναι η κάμερα μου? Α. Θα σας κάνω ένα γρήγορο room tour λοιπόν. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου το κρεβάτι μου, το κομοδίνο μου, όπου έχω κάποια χρήσιμα πράγματα όπως εννοείται το controller του Xbox και την τηλεόραση για να παίζω Xbox. Και ένα φωτιστικό που απλά στολίζει αυτή τη μαλακιά από μπροστά μου. Νιώθω πολύ vlogger αυτή τη στιγμή, ρε. Πραγματικά νιώθω full vlogger. Έδειξα ακριβώς τι είχα πάνω στο κομοδίνο μου, μαλάκα. Χερμαλάκα, κολλάω και εγώ τον ιό. Και δίπλα εδώ πέρα έχουμε ένα τραπεζάκι που έχουμε επίσης και το logo των άλλων στο χρώμα μου. Θα φωνάξω τον Μπούλια τον Τσαχ για να μου κρεμάσουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί πρέπει να βάλουν καρφί και εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλήθεια σας λέω. Να ρίξω αλλού το φταίξιμο βασικά. Εδώ έχει ένα κουτί με μαλακίες. Εδώ είναι οι τσάντες μου, η Super Dry και η Razer τσαντούλα μου καινούργια που είναι τέλεια. Να πάρετε κι εσείς μια Razer τσάντα τώρα. Αυτό είναι το setup που έχω στο υπνοδωμάτιό μου δηλαδή. Με λίγα λόγια αυτό είναι όλο. Τα ηχεία, η κονσόλα, το tablet και η οθόνη, ξέρω εγώ, η τηλεόραση βασικά. Και εννοείται ότι δεν θα έλειπε η Razer κούπα που έπρεπε να είναι εδώ πέρα γιατί δεν ξέρω γαμάει. Γιατί... Δεν ξέρω, γαμάει. Απλά γαμάει και γι' αυτό την έχω εδώ πέρα. Ντουλάπες για να έχω τα ρούχα μου εδώ μέσα. Γιατί να μην έχεις ρούχα με στην ντουλάπα, δεν κατάλαβα. Τώρα, εντάξει, σιδερώνω και τα ρούχα μου, οπότε έπρεπε. Και το μπάνιο μου. Μ' αρέσει που ο καθένας μας έχει ένα δικό του μπάνιο, γιατί ρε φίλε, έτσι δεν θα ενοχλεί κανένας και δεν θα πειράσει τα πράγματά μου. Βασικά, το πιο ωραίο feature στο υπνοδωμάτιό μου και βασικά στο μπάνιο μου είναι αυτό εδώ πέρα. Γιατί ο καθρέφτης. Είναι καθρέφτης, είναι παράθυρο. Και εδώ έξω έχω τον κάκτο μου που τον ποτίζω κάθε μέρα για να γίνει μεγάλος και τρανός κάκτος. Νομίζω πρέπει να φτιάξω ένα Instagram page στον κάκτο μου. Πω μαλάκα, τι διάρα έδωσα τώρα. Άμα θέλετε να το κάνω αυτό, θα το βρούμε και όνομα, θα γαμάει. Θα είναι ο καλύτερος κάκτος στον κόσμο. Θα είναι ο πρώτος brand ambassador κάκτος που υπάρχει στο πλανήτη Γη. Για να δούμε τι κάνουν οι τρυπάκιδες. Και τώρα απλά περιμένεις εδώ πέρα μέχρι να έρθει το σανσέρ. Είμαι πολύ John Lee τώρα, ε. Και τώρα πρέπει να πάρεις την κάμπ. Και τώρα πάμε στο υπόγειο για να βρούμε κάποιον να μας κάνει τη δουλειά. Θέλεις σέρβις. Τι είσαι εκεί πέρα, τι κάνεις?
Τι θες εσύ. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα. Τι κάνεις εκεί ρε μαλάκα. Πες να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, βρήκα το τσάχα εδώ πέρα το φίλο μου. Γεια σου, γεια. Όχι, κάτσε λέει. Έχω τη σημεία στο σήμερα. Και ο Τσάχ θα με βοηθήσει να φτιάξουμε το στούντιό μου που είναι εδώ πέρα. Για πέρασε Τσάχ στο στούντιό μου. Θα δείξω εδώ και στα παιδιά. Είναι αυτό. Παίζει εδώ, είναι αυτό. Μουσική, είπα να παίξει και κάτι. Βασικά κλείστο. Είναι copyright. Και από ό,τι βλέπετε, αυτό είναι το στούντιό μου όπως είναι αυτή τη στιγμή. Εδώ ο τείχος είναι άδειος. Άμα ξέρετε κάποιον ο οποίος να κάνει γραφίτι ή να βάφει τείχους και τέτοια, να μου πείτε ποιος είναι αυτός, να μου γράψετε στα σχόλια. Και να του πείτε ότι ο Χάκη θέλει να βάψει τον τείχο του. Θέλει να κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, ρε φίλε. Το... τη Μόνα Λίζα 2. Ναι. Λοιπόν, Τσάχ, ξέρετε, σκέφτηκα. Όπως είναι εδώ τώρα το γραφείο, εγώ μαλάκα έκατσα και έφτιαξα αυτή τη μεριά. Ωραία. Εδώ αυτή η μεριά είναι τέλεια, όλη αυτή. Και δεν φαίνεται πουθενά στα βίντεο, γιατί αυτό είναι το πλάνο που θα έχω στα βίντεο. Οπότε δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Και γι' αυτό θέλω να γυρίσω 180 μοίρες το δωμάτιο όλο, δηλαδή εγώ να πάω από εκεί και να φαίνεται στην κάμερα αυτό. Πάμε Τσάχ, το έχουμε. Ναι. Με βοηθήσεις. Τώρα θα το κάνουμε. Πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Τώρα απλά αρχίζουμε να κάνουμε πράγματα. Ωραία. Που έχουν σημασία ή όχι. Που όντως έχουν σημασία. Όντως θα κάνουμε τη μετακόμιση. Πρώτα, το γραφείο θα μπει εδώ, στη γωνία. Τώρα μ' αρέσει που έχει ο καθένας το χρώμα του, είμαστε έτσι. Ναι, με μια μπουτανίτσα ρε φίλε, όχι με... ο κόκκινος, ο μοβ, ο πράσινος και ο ωκεανός. Και όλοι μαζί παρέα γίνονται οι άλλοι! Που είναι ένα τρομερό τέρας 6 μέτρα. Λοιπόν, ένα update. Φτιάξαμε κάπως στο στούντιο και ήρθε και ο Πάνες. Λοιπόν, Πάνες, άσε το τσάχρε. Εσύ θα με βοηθήσεις. Πάμε. Έχουμε να κάνουμε δουλειές. Ορίστε εδώ το καινούριο στούντιο. Πίτσα. Ω, έχουμε πίτσες. Έχω κι εγώ. Τρυπάκια. Πίτσα. Και τελικά άλλαξα θέση το γραφείο μου. Σε κόλλα. Και από εδώ είναι πολύ καλύτερο γιατί άμα δείτε το πλάνο εδώ είναι τέλειο. Φαίνεται τα πάντα εκεί πέρα πίσω. Ήρθε η ώρα. Ο κοφτήρης Πάνες θα φτιάξει τα ηχομονητικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ Πάνες που θα πάρουμε τα ηχομονητικά. Λοιπόν, μάγκες, εδώ βγάλαμε ήδη. Κάναμε μια εξαγωγή τριών ηχομονητικών. Εδώ τώρα θα βάλουμε μια γωνία για τον ήχο, δεν είναι αμάτος. Θα βάλουμε δύο και δύο και άλλα δύο από εδώ. Θα βάλουμε και το logo άλλη εκεί πέρα ακριβώς στη μέση εδώ κάπου. Θα μου το καρφώσει ο... Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να το αφήσω κάπου. Πρέπει να τραβάει. Κάνε από εκεί κάτω. Δώσε! Πρόσεχε να είναι ίσιο, ωραία. Κάτω πιο ίσιο γιατί είναι στραβό κάτω. Και κραυγές. Είδες, κραυγές θέλει. Και βάλε καλά ένα. Στο διάλογα μου, φως που πέφτει συνέχεια κάτω. Μαλάκα, έχω τρυπάρει εδώ με το φως, ρε μαλάκα. Έχω τρυπάρει εδώ. Το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Ωπα ρε. Λοιπόν, φτιάχνουμε λίγο το μέρος εδώ πέρα και επιστρέφουμε για να σας δείξουμε και το κάρφωμα του logo άλλη που θα καρφώσει ο Πάνες. Και τώρα εδώ ο Πάνες, ο καρφωτήρης. Βασιλιάς. Καρφής. Βασιλιάς Καρφής. Ο Βασιλιάς Καρφής. Θα καρφώσουμε το logo. Εδώ. Κάτσε ότι πρέπει να καθίσω κιόλας εδώ πέρα. Σκέψτε ότι εκεί τώρα πως είναι το πλάνο, πρέπει να φαίνεται. Και πάμε τεχνική σφυρή. Το χάσαμε. Πάμε. Μία για την εκεί. Βασιλιάς Καρφής! Λοιπόν, πάμε. Μην το κουνήσεις όμως, απλά έχει πίστη στο καρφί. Δικό σου καρφί είναι σκέψη. Μη το πιάνεις. Τελευταία, ωραία. Έχεις πίστη στο καρφί που έβαλες εκεί πέρα. Είσαι ο Βασιλιάς Καρφής. Είμαι. Είσαι ο Βασιλιάς Καρφής. Βασιλιάς Καρφής. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και ένα high five γιατί το κάνουμε και με το τσάχ αυτό. Σ' τα αρτιά μου. Τι να αλλάξει το δωμάτιο. Γιατί? Είναι μικρό που μ' αρέσει. Ναι, δεν είναι γλυκουλικό τώρα, μ' αρέσει. Τώρα μ' αρέσει και εμένα το δωμάτιο, πριν δεν μ' αρέσει καθόλου. Πριν το θεωρούσα ένα δωμάτιο που απλά ήταν υπολογιστής μου. Τώρα είναι ασχολείο. Τι έγινε ρε μαλάκες.
Τι είναι αυτό, ρε μαλάκες! Επέστρεψα, μόνο που τα βίντεο τώρα θα είναι διαφορετικά. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Θα έχει vlogs, gaming, χαμός, θα έχει τα πάντα. Πραγματικά δεν θέλω να κάτσω τώρα να αρχίσω να σας λέω το τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Απλά κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like στο βίντεο, ακολουθήστε με στο Instagram γιατί όσοι δεν ξέρετε, team κρεβάτι, team γρανίτα. Τι, δεν έχετε ιδέα γιατί πράγμα μιλάω. Αυτά τα κλασικά, τα καλύτερα έρχονται που λένε και όλα αυτά. Και βασικά εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Τώρα που το έχω μάθει, για έλατε λίγο μαζί μου. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Νομίζω ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει ποτέ.